Καλό το μεσημέρι. Αντιλαμβανόμαστε, μάλλον μύρισε φθινόπωρο. Το διαπιστώνουμε τις τελευταίες μέρες. Είχαμε και βροχές. Τι μας περιμένει το επόμενο τρίμηνο, κύριε Τίμβιε? Έχουμε βροχές αυτή τη στιγμή, το Μπικούτι χαρακτήρα βεβαίως σε ολόκληρη την Κύπρο. Υπάρχουν πιθανότητα να δούμε το μεσημέρι και ενδεχομένως κάποια καταιγίδα, η οποία θα συνοδεύεται και από χαλάζι. Ενώ τα φαινόμενα αναμένουμε να περιοριστούν σε πολύ τοπικά φαινόμενα, κυρίως στα ανατολικά παράνοια, το βράδυ απόψε. Για αύριο περιμένουμε τοπικές νεφώσεις, μια μικρή πιθανότητα για τοπικές βροχές επίσης. Ενώ Παρασκευή και Σάββατο θα ξεκινήσει, μας επηρεάζει μια άλλη κατάσταση, η οποία θα φέρει βροχές και καταιγίδες κυρίως στο εσωτερικό. Ναι. Εξηγήστε μας λίγο αυτή την κατάσταση. Μας επηρεάζουν πολλές καταστάσεις το τελευταίο διάστημα, κύριε Τίμβιε. Κάποιο καιρικό, καμιά ασταθής αέρια μάζα από αυτή που μας επηρεάζει τώρα, για να καταλάβουμε λίγο, ναι. Ακριβώς είναι ασταθής αέρια μάζα, γι' αυτό το και το περιόρισα στο εσωτερικό κυρίως. Τα συστήματα τα οποία μας επηρεάζουν φέρνουν τις βροχές πιο οργανωμένα και ξεκινούν από τα παράλια και κινούνται προς τα ανατολικά. Αυτή είναι η συνηθισμένη κατάσταση. Η ασταθής αέρια μάζα προκαλείται από ιδιαίτερη θέρμανση του εδάφους. Τώρα, Γι' αυτό και δεν έχουμε... Ναι. Οι πρώτες μέρες του Νοεμβρίου πώς είναι όσον αφορά τις κλιματολογικές τιμές? Συνεχίζουν να είμαστε πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές? Θερμοκρασιακά έχουμε φτάσει στους 24 βαθμούς σήμερα, που είναι τα κανονικά για την εποχή, λίγο και λίγο χαμηλότερα βεβαίως. Οι βροχοπτώσεις που είχαμε χθες είναι της τάξης των 2 χιλιοστών σαν μέση τιμή για όλη την Κύπρο. Αυτό αναφέρεται στο 4% της κανονικής για τον μήνα. Είμαστε όμως στην αρχή του μήνα, οπότε περιμένουμε ότι θα πάμε καλά τουλάχιστον με τις επόμενες βροχές. Δεν είναι μεγάλης ποσότητας οι βροχές που μας επηρεάζουν. Είχαμε χτες καταιγίδες, αλλά το μέγιστο που μετρήσαμε ήταν γύρω στα 9 χιλιοστά στο Σταυρό της Ψόκας. Μετά ακολουθεί η Αθιένου και οι άλλες περιοχές εκεί γύρω με 6-7 χιλιοστά. Γενικά ήταν μια καλή φθινοπορεινή ημέρα. Και οι επόμενες, αντιλαμβανόμαστε, θα είναι φθινοπορεινές. Οι θερμοκρασίες θα κοιμαθούν στα ίδια επίπεδα με σήμερα? Μάλιστα. Θα είμαστε γύρω στους 24-25 βαθμούς στο εσωτερικό, λίγο πάνω, λίγο κάτω, μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Μάλιστα. Και στα παράλια? Τα παράλια είναι, αυτή την περίοδο είναι περίπου τα ίδια θερμοκρασία με το εσωτερικό. Οπότε παρομοίως και στα παράλια. Μάλιστα. Κύριε Τίμη, να σας ευχαριστήσουμε. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Τσερίου. Χθες πρόκειται να συνέλθει το Δημοτικό Συμβούλιο.